Κυρίε και κύριοι, buonasera a tutti. Io buongiorno. Ξαπλάτε το εκεί. Να βλέπετε. Τα ισπανικά τα σχολείται στην πλευρά των Phoenix. Έχουμε Ιταλόφωνο. Οπότε με τους δικούς τους όρους λίγο και λίγο να το χάνουμε κι εμείς. Θα σας καλωσορίσουμε σε ιταλική γλώσσα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για τη φάση των 16 στη development μεταξύ Phoenix και Chicken Nuggets της Θεσσαλονίκα, πρώτο εμφανιζόμενους στο τουρνουά και φυσικά και στα play-offs πλέον, οι οποίοι αφήσανε με πολύ καλές εντυπώσεις, αφήσανε με σέρι δύο νικών, όπου χάρτησε δύο νίκες με 59-37 επί των Airballers και τον Sky Zelim με 57-53, ενώ ξεκίνησαν με δύο ήττες στην αντίπερα. Με σειρά ήταν τους Jackals 67-26, καθόλου καλό ξεκίνημα, ενώ είχαν σκληρή κάθοντα, είχαν μια πολύ ωριακή ήττα από τους Σκαρπία Rattlers 58-53, 2-2 το ρεκόρ τους και τη θέση στον πρώτο όμιλο. Στην αντίπερα έχουμε από τους Phoenix, οι οποίοι είναι μια γνωστή ομάδα στην Θεσσαλονίκη, από αυτούς που έχουν αρκετή σωρία. Στο τέταρτο όμιλο πήραν την δεύτερη θέση με ρεκόρ 3-1. Στο τελευταίο αγώνα ήρθε η ήττα από τους μπάσκετός, έχουμε 61-83, ενώ είχαν ένα εξαιρετικό saving call με 3-0, 83-57 επί του Πανικός BC, 59-60 επί των Θεσσαλονίκα All Stars και 61-78 επί των Θεσσαλονίκα Titans. Να πούμε, όποια ομάδα προκριθεί σήμερα διασαυρώνεται με τον νικητή του ζευγαριού Ανατόλιας Jazz The Toy Men. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να αρχίσουμε σιγά σιγά να σχηματίσουμε ακόμα και την επόμενη φάση, τη φάση των πρώην τελικών, τη φάση των 8. Σιγά σιγά θα δούμε αρκετά πράγματα. Φτιάζει το τέλος, το γονισμό διαφορετικός. Όλα τα πράγματα από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Είναι και η νοοτροπία διαφορετική. Δεν είναι μόνο αν θα περάσουμε και ίσως πάρουμε μια καλή κλήρωση. Είναι ότι θα ξέρουμε ήδη τον αντίπαλό μας. Το φαντάζομαι σκεπτικό σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε μπορούν να κάνουν σιγά σιγά όλοι τις ετοιμασίες τους αναλόγως. Περνάμε στον αγώνα που τώρα έχουμε την κατοχή στην πλευρά των Phoenix. Επαναφορά η οποία θα γίνει στα χέρια του Τζαπάρα. Μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Το κλέψιμο από τον Καμπέρι. Γρήγορα ανεβαίνει Νικηφορίδης και μπορεί να σκοράρει. Rebound στα χέρια πάλι του Παπαδόπουλου. Δεν θα πάρει συγκονίτης ο σούτ. Αλλά δεν παίρνει μια εκτές στα χέρια του Κλέπου. Δεν υπάρχει καλά σε πρώτη ούτε σε δεύτερη μοίρα. Ούτε από τον Κιτά ούτε από τον Καμπέρι. Μπάλα θα μείνει στα χέρια τον Phoenix, αν και το rebound. Με ηρεμία πάει να κατεβάσει χωρίς γιασίνες ο Τζαπάρας. Συνονίζει με την μπάλα. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Καμπέρις με ηρεμία παρά την παρουσία που βλέπω από πίσω του. Βασίλης. Έχουμε βήματα, η άμυνα θέλετε καθαρή. Οπότε έχουμε τα βήματα εδώ πέρα. Συμβολή επίθεση. Παπαδόπουλος
από Βασιλείου. Με ταυλό Στεφάνη την μπάλα εκτός όμως. Το 2-2 παραμένει. Χαμηλό το σκορ. Και αλλάζει. Για σπιτό πάνω τα χέρια του Σπυρόπουλου. Πρώτο τρίποδο του αγώνα για την πλευρά των Τζιγκεν Νάγκετς της Σαλόνικα. Τα χέρια συγκεκριμένα του Θανάση Σπυρόπουλου. Σκλέπος. Δεν υπάρχει το καλάθι. Θα βασιλείς στο rebound. Και το καλάθι. 4-5. Σπυρόπουλος στην μπάλα. Στην κυκλοφορία Βασίλης. Κυκλοφορούν πάρα πολύ όμορφα. Λίγο πριν τη λύση το σουτ. Χωρίς επιτυχία από τον Καμπέρι. Χωρίς σχολεία το ρυπάω στα χέρια των Φίνιξ. Σιλιονίδης. Παπαδόπουλος ελεύθερος. Αλλά χωρίς επιτυχία. Βασίλης, μπάς στην μπάλα. Πάνε και την κυκλοφορία. Νικηφορίδης, τα σκοράρει. 4-7 το σκορ. Στην μέση της πρώτης περίοδου. Θα πάρα σαν περάσει πολύ ωραία. Ωραία ενέργεια μέχρι τέλους. Και το καλάθι δικό του. Αποκλειστικά για μόνο. 6-7. Σύστημα πόρη τον Βασίλη. Χωρίδης. Βάλα εκτός χωρίς επιτυχία το σούτ από τον Πλητά. Δεν θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Θα την πάρει χωρίς επιτυχία όμως ο Πλειόπουλος. Πάρα σε χέρια τον Φίλιξ πλέον. Από την baseline, τη δικιά του baseline. Τσαπάρας λοιπόν. Χαμηλά ακόμα το σκορ. Παπαδόπουλος. Δεν θα πάρει το σούτ. Παπαβασίλειου. Βήματα. Κατεβάζει. Έχανε την παρασκευή του Σπυρόπουλου. Θα βρει το Καμπέρι. Χωρίς επιτυχία των σωτήρων πόνο του. Σκλέπος δεν χρειάζεται να προσπαθήσει. Καθαρίζει το πέρα. Παπαδόπουλος ο σουτ. Και σκοράρει. Το rebound στα χέρια μας τον Φίνιξ. Έχει και από απόσταση. Σμιονίδης. Ούτε εδώ έχουμε καλάθι. 6-7 παραμένει την πλευρά των Τζιγκεν Νάγκετς Σαλόνικα. Καμπέρης. Φορεί στο σουτ. Έστοχος. Θα έχω σε διψήφιο πλέον. 6-10. Τσαπάρας για την απάντηση. Δεν έρχεται εδώ πέρα. Επίθεση αναπάντητη. Βασίλης ανεβάσει. Ομάδα γρήγορα. Και θα σκοράρει. Double score πλέον 6-12. Βρίσκεται σιγά σιγά ρυθμό φαίνεται η ομάδα του Τζιγκεν Νάγκετς Σαλόνικα. Κάτι μπορούν να εκμεταλλευτούν και να αποκτήσουν μια διαφορά ασφαλείας. Και καλής ασφαλείας. Αν δεν υπάρχουν απαντήσεις. Όπως αυτή η περίπτωση με τους Φίνιξ, του Σμιονίδη. Σπυρόπουλου χωρίς ευρυσία. Εξαιρετικό rebound σε αυτήν την πλητά. Νικηφορίδη. Πλητάς ξανά το σουτ. Δεύτερη φορά χωρίς ευρυσία. Ζαπάρας.
Μπάλα στον Σκλέπο. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα του σώματος, το εκμεταλλεύεται. Σχεδόν χωρίς να έρθει σε επαφή. Από Βασιλείου. Δεν μπορεί να βρει καλάθι. Βασίλης. Μπορείδης. Μπάλα εκτός. Τόσο το Καμπέρι. Στεφάνη, θετικό το rebound του Φορίδης. Και φάουλ από τον Παπαβασίλειο στον Πλητά. Αμέσως να βοηθήσει τον αντίπαλό του. Δεν ξέρω αν το πιάσατε τα γελάκια μεταξύ Πλητά και Παπαβασίλειο. Μια ευχάριστη στιγμή. Είναι το πρώτο ομαδικό και πρώτο προσωπικό. Και πρώτη βολή εύστοχη. 6-13. Η δεύτερη μπαίνει εκτός. Τσαφάρας στον Παπαδόπουλο. Σιλιονίδης στην αδύναμη. Πάει μέχρι μέσα, ξανά πετάει στον Παπαδόπουλο. Τσαφάρας. Υπάρχει μέχρι τέτοιος πόνος και έχουμε φάουλ από τον Βασίλη. Παραμένει το 6-13. Στις 2. Τελευταίο λεπτό πλέον της πρώτης περίοδου. Μέχρι μέσα είναι η σχόλη της σκοράρει. Rebound του Σιμεωνίδη. Θα προσπαθήσει να τρέξει Παπαδόπουλος. Μέχρι από Βασιλείου. Δεν βρίσκει το καλάθι. Παίρνει το φάουλ όμως και δύο βολές. Αλλά και για την πλευρά των Τσικίνα και Σαλόνικα. Εμείς Βασίλης εκτός. Περνάει μέσα ο Βαγγέλης Βάρσος. Βασίλειου χωρίς επιτυχία πρώτη βολή. Διαστερή εύστοχη. Τα 13 το σκορ. Μετεβαίνει διαφορά τους 6. 35 δεύτερα πλέον. Να δούμε για το πρώτη περίοδο πώς θα εξελιχθεί. Καμπέρις με την μπάλα. Θα λύγει. Θα έχει για τον Νικηφορίδη. Και φάουλ από τον Σκλέπο χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό. Νικηφορίδης δεν θα πάρει το σουτ. Συνεργάζεται πολύ ωραία με τον Πλητά. Το σχέδιο με κάποια πόση χωρίς επιτυχία. Καμπέρις επιθετικό. 10 δεύτερα στα χέρια τους. Νικηφορίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν βρίσκει το καλάθι. Στη λύση. Έχουμε φάουλ. Φάουλ του Σκλέπου. Πάνω στη λύση έχουμε δύο βολές. Περιμένουμε να δούμε τις δύο βολές για να δούμε το σκορ της περίοδου. Πρώτη βολή εκτός. 7-13 παραμένει. Μετά από το σκορ λοιπόν 7-14 από την περίοδο, μετά την δεύτερη στην βολή του Πλητά. Κλείνουμε εδώ το σκορ και βλέπουμε τι έχει να μας δώσει η δεύτερη περίοδος από εδώ και πέρα. Επιστρέφουμε την δεύτερη περίοδο. Το σκορ υπέρ των Τσικίνα και Σαλόνικα. Double score όπως είπαμε από την θετική πριν από λίγο. 7-14. Και για να το αυξήσουν κιόλας.
Εδώ καταφέρνουν με τον Χόριδη. Τζαπάρος έναν την πάλα. Τον Παπαδόπουλο. Σημειονίδης απάλι το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Καμπέλης θα μαζέψει. Φέντα παίρνει όλη την προσπάθεια, την αφήνει στα χέρια του Σπυρόπουλου. Το rebound θετικό. Προλάβει το χρόνο. Μπάλα εκτός. Βήματα από τον Βάρσο. Τζαπάρας θα κατεβάσει. Παπαδόπουλος για τον Βασιλείο, αλλά δεν περνάει. Καταλήγει και ο Τζαπάρα, μπάλα. Παπαδόπουλος ο σουτ. Έξω ο χώρος, 14. Μπορούμε να αλλάξουμε κάποια δεδομένα. Και ήταν τρίποντο. Βάρσος στον Σπυρόπουλο, ξανά Βάρσος. Καμπέρι υπάρχει κυκλοφορία πολύ καλά στην ομάδα του Γενάγκες. Στην λήξη, Σπυρόπουλος στο σουτ. Έστω το. Πω 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 πω. Η απάντηση στο τρίπο του Παπαδόπουλου. Και ανταπάντησε ευθείας. Σπυρόπουλος όσο επιστρέφει. Και δεν κυκλοφορεί Χωρίδης. Κάπου το καλάθι. 13-19 διαφορά στους 6 ξανά. Τζαπάρα στον Παπαδόπουλο. Προσθέτει ένα καλό σέρι αυτή τη στιγμή. Με 2 έσοχα τρίποντα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει καλή συνέντευξη μεταξύ από Βασιλή Ξημεωνίδη. Καμπέρις, μπάλα. Βάσκε του Κλικτά, θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία, rebound το Σκλέπο. Τζαπάρας θα κατεβάσει από Βασιλείου. Θα πάρει το σουτ. Άρα το παραπάνω. Κλικτάς. Στον Καμπέρι από την μπάλα, τόσο για τον Σπυρόπουλο. Χωρίς μέχρι μέσα και φάουλ από τον Παπαβασιλείου. Δύο βολές στα χέρια του Δημήτρη, του Δημήτρη Νικηφορίδη. Να δώσει άλλη διαφορά πλέον. Είναι στο σύν 6, 13-19. 6-41. Απομένει η δεύτερη περίοδο. 13-20. 13-21. Τζαπάρας κατεβάζει. Οι φίλοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Πριν το τέλος της περίοδου. Αλλά εδώ δεν υπάρχει. Τζαπέρις θα τρέξει. Θα κλέψει ο Τζαπάρας. Λίγο στον Παπαβασιλείου. Θα βγάλει Τζαπάρα. Ανάποδα αυτός δεν σκοράρει. Κατασχέει την μπάλα. Καλή διαφορά στους 8. Με τους Γεννάκη Σαλόνικα. Χωρίδης. Μπάλα στο χέρι του. Καμπέρις. Τζάνι Χωρίδης. Κλειστά στο γραφιστό μέσα. Εκτός Καμπέρις. Στη λήξη του χρόνου. Χωρίς επιτυχία.
Δεν έχω διαφοροποίηση εδώ πέρα. Τσαπάρας χωρίς διασύνε. Παπαδόπουλος στον από Βασιλείου. Το κλέψιμο. Και ευκαιρία για ψηφιασμό. Αυτό θα εκπαναληφθούν ο Τσιγενάκη Σαλόνικα. Τους μένει κάτω εκεί στα χέρια. Μπάλα εκτός από τον Τσαπάρη τον Σιλεωνίδη. Δεν έχουμε εδώ διευκρίνηση. Αλλά η μπάλα είναι σίγουρα στο σώμα του Τσιγενάκη Σαλόνικα. Παραφάω το Καμπέρι στα χέρια. Πιανού. Για του Σπυρόπουλου. Κοιτάς εκτός, βάσος, το σουτ. Παπαδόπουλος πριν σκάσει μπάλα κάτω. Σημειονίδης ο σουτ. Χωρίς αντίδραση. Φίνιξ. Γύρω το καμίνι. Αλλά χρειάζεται και κούραση σιγά σιγά επέχθες. Στη μέση περίοδο δεν έχουμε το καλά ότι να έρχεται τον Νικφόρη, εδώ πέρα παραμένει το 13-21. Τσαπάρας. Θα βρει το σκλέπο. Δεν μπορεί να κρατήσει το σπάλα. Νικφόρης θα προσπαθήσει να τρέξει. Επίσης με 4. Πιτάσει μπάλα στη γωνία για τον Βάρσο. Έχει μπάλα. Από τον Νικηφορίδη εκτός. Και time out από την πλευρά των Φίνιξ. Το χρειάζονταν αυτό. 4-26 πλέον για την λήξη της δεύτερης περίοδου. 13-21 το σκορ. Την ομάδα του Τσιγκενάκη Τσαλόνικα. Επιστροφή μετά το time out για την ομάδα των Φίνιξ. Και την παίρνουμε καλύτερα. Με το τρίποντο. Το κύριο Τσαπάρα. Για πάνω στους 5. 6-21. Βασίλης εκτός για τον Σπυρόπουλο. Στην κυκλοφορία θα πάρει ξανά η Τσιγκενάκη Θεσσαλονίκη. Και στο καλάθι από τα χέρια του Νικφορίδη. Νικόλα παίρνουν να νιώσουν την ανάσα και να παίρνουν την απόσταση. Στο συν 7. Συνονίδης. Στα χέρια του Δημητρίου, εύστοχο, 18-23. Δημητρίου, όπως έλεγα μόλις, έχει στην παιχνίδι στη θέση του Σκλέπου. Βασίλης. Στη γωνία η μπάλα. Πολύτης δεν μπορεί να βρει το στόχο. Την μπάλα του τον τόπο Βασιλείου. Σημειονίδης θα τρέξει την επίθεση. Κατοχή για τους Τσιγκενάκη Θεσσαλονίκα. Τρία και 10 για το τέλος δεύτερης περίοδου. 18-23. Διαφορά στους 5. Αλλά κατοχή για τους προμορεύοντες. Μπάλα στο χέρι του Βασίλη. Στο πόδι του Τσαπάρη μπάλα και κατοχή παραμένει στα χέρια των Τσιγκενάκη Θεσσαλονίκα. Και μετά και πάει βάση του Δημητρίου το ίδιο σενάριο. Φορίδης. Τα σκοράρει. Διαφορά στους 7 ξανά. Παδόπουλος και του Δημητρίου. Σημειονίδης. Τον Τσαπάρα. Δημητρίου που είναι ελεύθερος. Αλλά όχι εύστοχος. Βάρσος ξαναφύνει στον Βασίλη. Δεν γίνει το κλέψιμο τον Τσαπάρα. Φιλίξει το σουτ, αλλά η μπάλα περιμπόλικο ύψος. 2 λεπτά και ένα δεύτερο, 18-25. Στα χέρια των...
έχει συγκρίσει. Μπάλα που πίνει πίσω με μείον 7. Έλα! Αλλαγή σενάριου. 20-25 παντός γραμμή και time out από την ομάδα των Chicken Nuggets από ό,τι φαίνεται. Και εδώ χρειάζονται και την πάυση τους. Επιστρέφουμε μετά το time out λοιπόν. 105 δεύτερα. Εδοχή στους Chicken Nuggets Salonica. Την έβρισα μέσα με 20-25. Σπυρόπουλος στα χέρια του Πλητά. Βασίλης στη πάσα στα χέρια του Πλητά. Οπότε κατοχή στα χέρια των Phoenix, ο οποίος έχουν ευκαιρία να δώσουν καυτή ανάσα στον λαιμό των αντιπάλων. Δεν το καταφέρνουν όσο εδώ. Έχουν θετικό rebound. Σκλέπω στον Τσαπάρα. Τσαπάρας στον Παπαδόπουλο. Δεν θα ολοκληρώσει επιτυχημένα. Προσπαθεί να τρέξει ο Βάρσος. Ο Πλητάς. Σπυρόπουλος δεν θα βγάλει συνδυασμό. Φορίδης. Αμυντικό το rebound, το Παπαδόπουλος χωρίς εξοχία. Παρά τη σιγουριά που είχε. Κρατάει πολύ καλά εκεί πέρα. Βασίλης. Αλλά φάλλον το Τσαπάρα. Δεύτερο ομαδικό στα 20 δεύτερα πλέον. Τον οποίο 14 στα χέρια των Chicken Nuggets Salonica. Το σούδα του Σπυρόπουλο. Έστοχο. Τελευταία δεύτερα στα χέρια των Φίλιξ. Εδώ είναι στη λήξη Σημειονίδης. Μπάλα δεν μπαίνει εκτός. 20-26. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τρίτη περίοδος λοιπόν. Συνεχίζουμε στον αγώνα. 20-27 μπροστά η ομάδα των Chicken Nuggets Salonica. Πρώτο παιχνίδι στην ιστορία της για τα play-offs. Πρώτη χρονιά σε διοργάνωση. Αρκετά θετική ομάδα. Πολύ καλά δεξίματα. Και έχω να αποδείξει το γιατί. Τσαπάρας. Μακριά. Το Φλωρίδι, έστοχο! Να τη ανάσα! Σίγουρα ένα καλάθι μπορεί να δώσει άλλη ψυχολογία στην ομάδα των Φίνιξ. Νικηφορίδης στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Και κατοχή για την ομάδα των Φίνιξ BC. Μειώσουν κι άλλο αυτό που κάνει ο Τσαπάρας. Να που ξαφνικά γρήγορα διαφορά κατεβαίνει στους δύο. Τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά πλέον. Ότι μπορεί να σκεφτούν δύο ομάδες. Καμπέρης. Βάρσος. Θα βρει το Πλητά. Δεν δίνει απαντήσεις. Προηγούμενες επιθέσεις των Phoenix. Τσαπάρα στην μπάλα στα χέρια του Σμιονίδη. Από εκεί το στον Παπαδόπουλο. Δεν γίνεται η ανατροφή. Θα κρατήσει ο Βάρσος. Εσκευασμένος στο καμπέρι η μπάλα. Λιφορίδης. Με τρεις αντιπάλους. Δεν μπορεί να σκοράρει. Μπάλα καταλήγει στα χέρια των Phoenix. Παπαδόπουλος περιμένει τους παίκτες που να ανέβουνε. Τσαπάρας.
Το σουτ χωρίς επιτυχία. Μίλη Νικηφορίδης. Και έχουμε διακοπή για τα παπούτσια. Παπούτσια του Βάρσου. Και στέλνει καθέσμα και το παρκέ. Επιστροφή σιγά σιγά. Παρκέ φυσικά είναι η κατάσταση. Καμπέρι σε κατεβάση. Μπάλα στον Σπυρόπουλο. Το σουτ έστοχο. Να που ξαναπαίρνουν ανάσα οι Τσιγένια και Σαλόνικα. 25-30. Τσαπάρας. Και τον Παπαδόπουλο. Εκτός μπάλας τον Βασιλείου. Το σουτ έστωρο Σβιονίδη. Στο καλάθι διαφορά. Πατήσεις από την οπροδιτή. Προς τις άμυνες κοντά στα σουτ. Λέγει πιο πολύ σαν συμβουλή. Παρά σαν παρατήρηση. Καμπέρι. Τα χέρια του Βάρσου. Ξέβει το Σπυρόπουλο. Ξανά Βάρσος, ξανά Σπυρόπουλος. Μπάλα χωρίς στοιχεία Δημητρίου. Η μπάλα βγαίνει τα χέρια του Καμπέρι. Τσαπάρας. Θα βρει τον Παπαδόπουλο εκεί, Σημειονίδης. Δεν θα βάλουμε σαν την ομάδα του θετικό το rebound τον Δημητρίου. Τσαπάρας. Για τρεις. Δημητρίου συνθετικό όμως. Τσαπάρας εδώ. Ούτε εδώ καλάθι. Τρεις χαμένες επιθέσεις. Ευκαιρία. Ευκαιρίες για την ομάδα των Phoenix. Να αλλάξουν τελώς τα δεδομένα. Καμπέστε ένα στον Νικηφορίδη. Μπάλα εκτός. Βάρσος. Χωρίς επιτυχία. Παπαδόπουλος. Θα τρέξει. Μεγαλωμένη διάμυνα των Chicken Nuggets. Δεν έχει το καλάθι. Καμπέρι θα ανεβάσει την επίθεση. Πληροφορία. Εύστοχος Σπυρόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο τα χέρια του. Ακριβώς στη μέση της τρίτης περίοδου, 28-33. Μπάσκετ του Σλονίδη, Παπαδόπουλος. Δεν απαντάει. Στο τρίποντο του Σπυρόπουλου νωρίτερα. Νικηφορίδης. Σπυρόπουλος με την μπάλα. Θα πάει το σούτ και καλάθι. Στους 7 ξανά η διαφορά. Μπάσκετ Τσαπάρα τώρα. Παπαδόπουλος θα βρει τον Σημειονίδη. Μπορείς να βρίσκεται πουθενά το σουτ. Φορίδης μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει. Τσαπάρας. Και φάουλ. Το οποίο θα γίνει από τον Βάρσο. Το πρώτο για την τρίτη περίοδο. Μετά από κάτι παραπάνω από 6 λεπτά αγώνα. Παπαδόπουλος παρότι ρίμος δεν σκολάρει. Καμπέρι θα τρέξει.
Χωρίς να αφήνει στο Σπυρόπουλο. Και αυτό είναι τη σειρά του Καμπέρι. Θα είναι μέχρι μέσα. Μετά πλόχο δεν σκοράρει όμως. Παπαδόπουλος. Τσαπάρας. Το σώμα του Σιμεωνίδη χωρίς επιτυχία. Μένει διαφορά σε 7. Και ανεβαίνει σε 9 τα χέρια του Σπυρόπουλου. Τι πάσα του Καμπέρι. Τσαπάρας. Και φάουλ από τον Βιτά. Που αναφορά από την baseline δεύτερο ομαδικό. Καπάρας, ο Σιμεωνίδη, το σουτ, έστοχο. Time out ομάδα των Τσιγκένα και Τσαλόνικα. 31-37 το σκορ, 2-24 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστροφή μετά το time out λοιπόν. 2-20 απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το συν 6 ομάδα των Τσιγκένα και Τσαλόνικα. Βάρσος στον Νικηφορίδη. Το Σαβιταφδάς στο Καμπέρι. Μητάς μέχρι μέσα, δεν σκοράρει όμως, πάουν τα χέρια του. Σπυρόπουλος στο σουτ. Πάρα δεν παίρνει. Θα πάρει. Παίρνει μόνο τη Στεφάνη. Σιμεωνίδης με ωραία καμπύλη και καλάθι. 34-37 στο μείον 3 πλέον. Καλύπτουν διαφορές γρήγορα οι Phoenix. Μπροστά δεν περνάνε. Αυτό που μπορούν να πληρώσουν. Μπορεί στο σουτ. Απάντηση. Απάντηση χωρίς περίοδο. Τσαπάρας. Το καλά δεν έρχεται από τα χέρια. Κοιτά. Την μπάλα από τον Δημητρίου. Γαλάνισανε νωρίτερα στο να σχολείται. Έχω προηγούμενα. Τελευταίο μισό λεπτό. Τσαπάρας. Χαρίφηση ευκαιρία. Παπαδόπουλος θα κρατήσει, όχι. Η μπάλα όμως πάει στο χέρι για τον Φίνιξ. Παραφάω τον Δημητρίου. Στα χέρια Παπαδόπουλη μπάλα. Παπαβασιλείου. Ο Σιμεωνίδη. Και φάουλ κερδισμένο από τον Σιμεωνίδη. 6-4 για το τέλος. Τερματοματικό. Πρώτο προσωπικό. Μία στις δύο οι βολές, 35-40. Καμπέρις. Στη λήξη από απόσταση. Η μπάλα όμως όχι, δεν μπαίνει μέσα. 35-40. Και σε λίγο περνάμε στην τέταρτη περίοδο.
Επιστρέφουμε το time out λοιπόν. 7,5 λεπτά, 35-43 σκορ. Πάσχε τον Φίλιξ. Παπαδόπουλος. Τα χέρια του Τσαπάρα. Γίνει το κλέψι του Καμπέρι. Πιέζει ο Σημειολίδης. Ωραία συνεργασία. Αλλά δεν ολοκληρώνεται μεταξύ Καμπέρι και Φιτά. Με διαφορά των 8. Είναι τα ομαδικά τα φάουλ. Τσαπάρας και είναι φάουλ του Νικηφορίδη. Και έχουμε τάμα, τα ημάδια μας από τον Τσιγκένα και Τσαλόνικα. Το φάουλ αυτό είναι το πρώτο προσωπικό του Νικηφορίδη και δεύτερο ομαδικό. Επιστρέφω από το time out λοιπόν και τις βολές που θα έχει ο Δημητρίου. Διαφορά στους 8 μπορεί να μειωθεί κιόλας. Αυτό δεν γίνεται στην πρώτη βολή τουλάχιστον. Μια στις 2-3-43. Καπέρις. Μπάλα στον Σπυρόπλου. Στην κυκλοφορία μπάλα. Καμπέρις δεν έχει γαλάφι εδώ πέρα. Χιριμπάω τον Χωρίδη όμως. Σπυρόπουλος. Χωρίς ημάζει μπροστά στον Σημειονίδη. Καλάφι δεν έρχεται. Μένει στους Τσιγκένα και Τσαλόνικα. Και αλλαγή Παπα Βασιλείου στην θέση του Σημειονίδη. Παραφάστηκε πιανού. Μητάς εκμηδιάζει παλιά μια σκοράρι. Η απάντηση έγινε τον Παπαδόπουλο. Αμυντικό rebound. Και τρέξει από τον Καμπέρι. Άρα μπάλα βρίσκει στο πόδι του και βγαίνει εκτός. Παπαδόπουλος. Στα χέρια του Βασιλείου η μπάλα. Παπαδόπουλος. Τσαπάρα στο σουτ. Χωρίς επιτυχία Δημητρίου δεν μπορεί να πάρει το rebound. Πάρε ο Καμπέρης. Ποιος φεύγει τελείως για πάρω με τόσα κλεψίματα. Πρέπει να φεύγει για MVP. Δεύτερο ομαδικό. Δύο βολές, πρώτη βολή, εκτός από τον Καμπέρι. Μία στις δύο. Διαφορά στους 10 σε διψήφιο για πρώτη φορά για σήμερα. 36-46. Παπαδόπουλος στα χέρια του Σκλέπου, ο οποίος στο χέρι κατεβάζει μέσα στη διαφάνεια σου αυτό. Καμπέρις δεν έχει στοχή, αλλά έχει χωρίς το rebound. Αφήνει μπάλα στον Σπυρόπουλο. Βάρσο στο σουτ. Δεν σκοράρει, υπάρχουν ποιον, τον Παπαδόπουλο. Μέχρι μέσα ο Τσαπάρας και δίνει φάουλ του Καμπέρι. Ναι.
Δύο βολές στα χέρια του. Λίγο μετά το μισό της περίοδου. Πρώτη πολύ εύστοχη, κατεβαίνει διαφορά σε 7. Δύο στις δύο. 40-46. Κατεβαίνει διαφορά γρήγορα σε 6 πλέον. Σπυρόπουλος. Γίνεται οι αλλαγές. Παπαδόπουλος θα διακόψει πορεία. Παραφορά. Τα κλέψει ο Δημητρίου. Ωπα, πρέπει να έχουμε κακό τραυματισμό του Παπαβασιλείου. Μπορεί φαίνεται. Επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν, ο Παπαβασιλείου είναι καλά. Να δούμε τώρα πως εκπληκθεί ο αγώνας στο μείον 6. Η Phoenix φάουλ τους κλέπους στον Νικηφορίδη. Δεν είναι φάουλ. Φάουλ κανονικά, εντάξει, γιατί έχει μείνει ο χρόνος στα 9 δεύτερα. Δεν μπορείτε να σκοράρει Νικηφορίδης. Κατοχή για την ομάδα τον Phoenix. 4 λεπτά απομένουν πλέον. Να δούμε που μπορεί να υπάρχει η αντίδραση. Τσαπάρας δεν κάνει το την αρχή. Χωρίδης. Και αυτός έχει θέσει καλές βάσεις για MVP. Να δούμε αν υπήρχε και ένα και σαν ούτια ποιος τους δύο θα το πάρει. Σας σε Καμπέρι και Νικηφορίδη πρέπει να είναι η μάχη. Σπυρόπουλος. Πως η Λυχία Παπαδόπουλος στο rebound. Βλέπει μόνος του. Κρίστος Τσαπάρα. Επιθετικό φάουλ. Τελικό και δίδυση ο Σπυρόπουλος στο Τσαπάρα. Τέταρτο. Παρκέ, μετά από κάθε πτώση θέλει πάντα καθάρισμα. Παραφορά λοιπόν στη χέρια του Καμπέρι μπάλα. Μπάλα στα χέρια του Νικηφορίδη μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει. Σκλέπος το rebound. Παπαδόπουλος, εύστοχος, ο μείον 3 πλέον. Τελευταία 3 θεματικά λεπτά, 43-46 το σκορ. Καμπέρις μέχρι μέσα. Είναι για τζάμπολ, κατοχή στους Phoenix. Και για τον Φίνιξ ευκαιρία να αλλάξουν τα δεδομένα. Τώρα και πάλι διαφορά στο πόντο. Όλα είναι διαφορετικά πλέον. Τσαπάρας στο Δημητρίου. Από Βασιλείο εύστοχος. Διαφορά στο πόντο πλέον. 45-46. Στον πόντο διαφορά. Τελευταία 2-20. Σοφορίδης χωρίς επιτυχία. Παπαβασιλείου στο rebound. Δημητρίου θα κατεβάσει. Και έχουμε τα ανατροπή λοιπόν. Παπαδόπουλος
out από την ομάδα των Τσικενάκη Θεσσαλονίκα. 1-56, 48-46 το σκορ. Και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Στον χρόνο που υπολείπεται, περιμένουμε ένα τελείως δραματικό φινάλε. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 2 παράλεπτα. Έχει γίνει μεγάλη ανατροπή πλέον, 48-46. Σαν να κινούνται διστάσεις στους Φοίνικες. Καπέρις δεν μπορείς να σοφαρίσει, πάω Βασιλείου. Πάω στον Βασίλειο του Δημητρίου. Θα περαστεί γρήγορα στην Ταφάρα. Παπαδόπουλο. Πάω Βασιλείου. Ξανά στον Παπαδόπουλο. Τσαπάρας και μέσα ανεβαίνει, 50-46. Τα δεδομένα αυτά έχουν τεράστια σημασία πλέον. Δεν αματάει η Κυφορίδης. Τσαπάρας. Θα βρει το Δημητρίου. Όχι, γίνεται το κλείσιμο. Κεφάλαιο το... Και δύο πληκτάς από Δημητρίου. Πέμπτο ομαδικό. Στη γραμμή των Βολών. Ο Στράτος πληκτάς. Πολύ εστοχή, 50-47. 54 δεύτερα. Μία στις δύο και rebound. Θα το βάσω. Λιτάς Σπυρόπουλος για την ισοφάριση. Δεν έρχεται όμως. Καμπέριση. Μετά το rebound δεν μπορεί να σκοράρει. Φίλιξ μπορούν να πάρουν την ασφάλεια αν πετύχουν καλάθι. Και φάουλ, φάουλ τον Φορίδη. Τρίτο προσωπικό. Οδηγεί στην γραμμή των Βολών τον Τσαπάρα. Συγγνώμη, λάθος, είναι τέταρτο προσωπικό. Και τέταρτο ομαδικό. Παπαδόπουλος στην μπάλα λοιπόν. Τσαπάρας. Τσαπάρας. Παπαδόπουλος. Γρήγορη εκτέλεση χωρίς καλάθι. Και καθαρή άμυνα στα χέρια. Μια επίθεση ολόκληρη για το Τσίγκενα και Τσαλόνικα. Δεν υπάρχουν φάουλ για να δώσουν οι Φίνιξ. Αντίστοιχα και ούτε Τσίγκενα και Τσαλόνικα μετά. Φινάλε όχι για καρδιακούς στα σίγουρα. Καμπέρις. Το σουτ δεν έχει ισοφάριση. Παπαδόπουλος θα κρατήσει. Τσαφάρας. Και φάουλο το βάρσο. Πέμπτο ομαδικό. Και τρίτο προσωπικό. Οδηγεί στη γραμμή των Βολών Τσαφάρα πλέον. Δεύτερα απομένουν. Φίλιξ 3. Μόνο 0-2 και τρίποντο με παράταση. Για άμεσα τουλάχιστον. Πρώτο καλάθι, πρώτη βολή, συν 4. Δύο στις δύο. Σωσή 5-52-47. Λογικά για γρήγορη επίθεση από τρίποντο. Το δούμε όμως. Καμπέρις. Μπορείς να πάρει το σουτ. Δεν είναι ευστοχή. Και μάλλον έχουμε το τέλος. 5 δεύτερα. Έχουμε την πρόκληση των Phoenix. Και ναι, έχουμε το τέλος. 52-47. Κάπρεμ τελικά η ομάδα των Phoenix. Κατάφεραν να αναγεννηθούν μέσα τις στάχτες τους
να κάνουν την ανατροπή στο τέλος και να πάρουν την νίκη. Τους βλέπουμε πλέον. Καλή συνέχεια για τους 8 και καλή συνέχεια εκτός διοργάνωσης πάνω αυτά για την ομάδα των Chicken Nuggets Σαλονίκα.